Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Ανδρέας Λικουρέτζος, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σας κύριε Μπολίζο, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση. Σε λίγο, Υπουργέ μου, θα ξέρετε καλύτερα τα κατατόπια, ακόμη και από την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Πού σας κάνουμε, πού σας βρίσκουμε, στη Θεσσαλία σας συναντούμε, έτσι. Θα ήμασταν όλοι ευτυχείς αν επισκεπτόμουν τη Θεσσαλία για τον πολιτισμό, την ιστορία της και τους ανθρώπους της και φυσικά για τις φυσικές της ομορφιές. Αλλά δυστυχώς με φέρνει η ανάγκη. Αυτό είναι μια πικρή αλήθεια. Έτσι, ναι. Με φέρνει η ανάγκη και η τελευταία τετραήμερη επίσκεψη με προβλημάτισε, με στενοχώρησε περισσότερο από κάθε άλλη προηγούμενη. Γιατί, Υπουργέ? Γιατί έχουμε μια αλληλουχία ζημιών μετά τα 5 κύματα του παγετού, ο οποίος εκδηλώθηκε από τα μέσα Φεβρουαρίου μέχρι τα μέσα Απριλίου. Είχαμε τις πρόσφατες χαλαζοπτώσεις με κορυφαία τη χαλαζόπτωση στην Καρδίτσα στις 20 Ιουνίου, προηγουμένη Κυριακή δηλαδή. Αλλά και οι ζημιές φαίνεται ότι είναι και σε άλλες καλλιέργειες, σε μεγάλες εκτάσεις, όπως είναι οι ελιές στο Πήλιο, αλλά και αλλού οι ελιές, αμπελώνες, οχοροκηπευτικά. Ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Αλλά οι δυνατότητες είναι περιορισμένες. Και τώρα εδώ θα πρέπει να δώσουμε μία πάρα πολύ σκληρή μάχη, ούτως ώστε να υπερβούμε τις δυνατότητές μας, να ξεπεράσουμε τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού, να ξεπεράσουμε τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, να αναμετρηθούμε με το χρόνο για να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα στα χυμαζόμενα αγροτικά νοικοκυριά με ευαισθησία και ευθύνη, χωρίς δημαγωγικές εξαγγελίες, αλλά με πράξεις και με αποτέλεσμα. Λοιπόν, επειδή αυτή είναι μια δύσκολη εξίσωση, δηλαδή εμένα με αγχώνει και μόνο που το ακούω, όχι να έχω να το επιλύσω, γιατί όπως λέτε ο χρόνος πιέζει, για παράδειγμα η παραγωγή των φρούτων θα άρχιζαν σιγά σιγά να έχουν εισόδημα, έτσι. Ήδη τα φρούτα βγαίνουν από τις περιοχές αυτές που είχαν βεβαίως πληγεί από τον παγετό και πάει λέγοντας όλες τις περιπτώσεις. Στο ρεπορτάζ που βλέπαμε νωρίτερα από τη συνέντευξη τύπου του Σαββάτου, είπατε πως έτσι κι αλλιώς θα χρειαστεί και η βοήθεια του κράτους σε αυτό. Έτσι. Το ταμείο του ΕΛΓΑ από μόνο του δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Είναι πολλά και μαζεμένα αυτά τα πολλά. Αυτό σημαίνει ότι και στην περίπτωση των χαλαζοπτώσεων θα ζητηθεί μια έκτακτη συνδρομή του κράτους? Όχι. Σωστά επισημάνατε τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν σε σχέση με τον προϋπολογισμό μας και το ανέφερα και εγώ στη συνέντευξη, αλλά ξεκαθαρίζω. Ό,τι είναι ζημίες από χαλαζοπτώσεις και εντάσσονται στον κανονισμό μας και τις αντέχει ο προϋπολογισμός μας. Είναι ζημίες οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα του 2021. Η δυσχέρεια βρίσκεται στην κάλυψη της τεράστιας δαπάνης του παγετού. Αλλά εδώ είμαστε σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό, τον κύριο Στήλιο Λιβανό. Είναι ενήμερος ο Πρωθυπουργός για την έκταση, για την διάσταση του προβλήματος. Είναι ενήμερος ο Υπουργός Οικονομικών και ο αναπληρωτής, τον κύριο Σκυλακάκης. Και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία με την οποία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρούμε να εξασφαλίσουμε το απαιτούμενο κεφάλαιο χωρίς να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες ενισχύσεων του παρελθόντος. Και θυμίζω ότι 12 Μαΐου ήταν προμηνός και λίγες μέρες ακόμα, όπου καταδικαστήκαμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις ενισχύσεις περίοδου του Υπουργού του κ. Χατζηγιάκη. Βέβαια, ο κ. Χατζηγιάκης... Τρώμε ακόμη καταδίκες για εκείνη την περίοδο. Αυτή ήταν η οριστική, η τελική, γιατί είχαν προηγηθεί και άλλα διαδικαστικά βήματα. Σε άλλους βαθμούς, ας το πούμε έτσι για να συνεργαστούμε. Ακριβώς, υπευλήθησαν προτάσεις, συζητήθηκαν εκατέρωθεν οι απόψεις. Αλλά... Και φαντάζομαι υπήρχε και ένας πρωθυπουργός τότε. Δεν έδρασε από μόνος του ο κύριος Χατζηγιάκης όταν έδινε τα 500 εκατομμύρια. Ορθώς έδρασε τότε ο πρωθυπουργός, γιατί
είχαν κόψει την Ελλάδα στα δύο. Και ο Πρωθυπουργός και ο κ. Χατζηγιάκης έπρεπε να ενώσουν την Ελλάδα. Και έπρεπε να ενώσουν την Ελλάδα, και ελπίζω αυτό να αποτελεί ένα δίδαγμα για το παρόν και το μέλλον. Διότι η προοπτική, το αύριο του ελληνικού λαού, της νεολαίας, του τόπου, δεν παίζεται στα πεζοδρόμια ούτε στις εθνικές οδούς. Χρειάζεται όλοι μαζί σε ένα πνεύμα συναντήληψης, κατανόησης, συνεργασίας, να πάρουμε τον δρόμο που έχουν πάρει και οι άλλοι εταίροι μας, όπου έχουν ένα κοινό παρανομαστή στη δημόσια ζωή της χώρας τους, που είναι το εθνικό συμφέρον, το κοινωνικό συμφέρον. Αν το κατανοήσουμε στη χώρα αυτό και αφήσουμε στην άκρη τις άγονες κομματικές αντιπαραθέσεις, νομίζω τα πράγματα θα είναι καλύτερα και περισσότερο αισιόδοξα για το μέλλον της νέας γενιάς. Σας το λέω εγώ, ο οποίος ταύτισα τη ζωή μου με τη Νέα Δημοκρατία και με τεράστια κομματική δραστηριότητα. Αλλά τώρα. Ξεκινώντας και από τη νεολαία του κόμματος, να σας πω, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε τώρα, επειδή καταλαβαίνω ότι και εσάς στην σύσκεψη που ήταν και πολύ ωραία μάλιστα στη Λάρισα, αυτό που επίμονα θα ζητούσαν να μάθουν οι εκπρόσωποι των παραγωγών, των αγροτών, ήταν αυτή η ημερομηνία για την οποία παλεύεται, όπως λέτε, και εδώ, σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό, για να πάρουν τις αποζημιώσεις. Απ' την άλλη, ξέρετε, επειδή τα έχουμε ζήσει όλα σε αυτή την χώρα, το κράτος να βάζει το χέρι στην τσέπη για να πληρώνει τα χρέη ομάδων. Το άκουγα κάθε φορά και με εκνεύριζε. Θα σας πω ποια περίοδο με εκνεύριζε. Όταν γινόταν συζήτηση για να ενισχυθεί το Μέγαρο Μουσικής, που είχαν βγει όλοι στα κάγκελα, αυτοί που οι εφημερίδες τους είχαν και ομάδες όμως. Και είχαν βγει στα κάγκελα. Είναι ωραία να πληρώνεις τα χρέη της ομάδας, αλλά όχι να πληρώσεις ένα σύμβολο πολιτισμού. Όταν λοιπόν έχουν δαπανηθεί δημόσια χρήματα για τέτοια πράγματα, εγώ δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, ας δώσει για άλλη μια φορά το κράτος. Από τις πρώτες κουβέντες που κάναμε ήταν η διάθεσή σας να έχει μια αυτάρκεια, να έχει μια οικονομική αυτονομία ο ΕΛΓΑ, να μην χρειάζεται να πλώνει κανένα χέρι, από αυτά που παίρνει να τα διαχειρίζεται έτσι ώστε να φτάνουν και μακάρι να μένει και κάτι στην άκρη για τα έκτακτα. Αλλά βλέπετε ότι η κλιματική αλλαγή, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, φέρνει όλο και πιο συχνά ακραία και καταστροφικά φαινόμενα. Αυτή είναι η δεύτερη πολυπαραγωγική εξίσωση την οποία θέσατε με την τοποθέτησή σας. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ο ΕΛΓΑ να διατηρεί την οικονομική του ευστάθεια, να μπορεί να ανταποκρίνεται με ταχύτητα στις αυξημένες απαιτήσεις αποζημιώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής και ταυτοχρόνως να μην κινδυνεύει ο ΕΛΓΑ να βρεθεί κατηγορούμενος για ότι έλαβε κρατικές οικονομικές ενισχύσεις εκτός του τύπου, του νόμου, των κανονισμών της Ευρωπαϊκής, των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι μια δυσχερής υπόθεση και γι' αυτό ο κύριος Γεβανός πήρε πρωτοβουλία στο Συμβούλιο Υπουργών μαζί με τον Γάλλο, ομολογό του και τον Ιταλό, για να εξευρεθεί μια οδός η οποία θα νομιμοποιήσει τη χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ από την ελληνική κυβέρνηση, διότι υπάρχει βούληση από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μας στηρίξει, όπως το έκανε και στην περίπτωση του Ιαννού, όπως το έκανε με το να δώσει δύο συνεχόμενες χρονιές, το 2020 και το 2021, τα οφειλόμενα από την ελληνική κυβέρνηση στον ΕΛΓΑ ως προς τις διοικητικές δαπάνες και τις λειτουργικές του οργανισμού, που είναι πάνω από 30 εκατομμύρια. Αλλά επί του παρόντος, πράγματι η δυσκολία μας είναι ποια θα είναι η ημερομηνία που θα ξεκινήσει η πληρωμή προκαταβολών. Έχουμε θέσει ως στόχο το μέσο του καλοκαιριού. Διότι σωστά είπατε ότι θα, από εδώ και στο εξής θα υπήρχε έσοδο στις αγροτικές οικογένειες, στα αγροτικά νοικοκυριά από τη διάθεση. Στους φρουτοπαραγωγούς πάντως σίγουρα. Έτσι. Και οι πρώιμες ποικιλίες ήδη θα είχαν διατεθεί. Ακριβώς. Αυτή είναι η προσπάθεια που καταβάλει σήμερα η διοίκηση και ο διοικητικός και ο οργανωτικός και εκτιμητικός μηχανισμός του ΕΛΓΑ, ούτως ώστε να έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό πορισμάτων με μεγάλη ταχύτητα στην προώθηση του εκτιμητικού έργου, για να μπορούμε από τους κεντρικούς υπολογιστές του οργανισμού να εκτιμήσουμε το ύψος των προκαταβολών και να τις διαθέσουμε αμέσως στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Είναι μια εποχή απαιτητική για όλους μας εδώ στον ΕΛΓΑ. Θέλω να ευχαριστήσω όσους εργάζονται κάτω από τις συνθήκες τις οποίες και εγώ βίωσα επί τετραήμερων στη φλεγωμένη Θεσσαλία με 42-45 βαθμούς. Ήμουν μαζί Ούτε παραγγελία, δηλαδή, έβλεπα τα πλάνα να είστε στα χωράφια, να είστε. Εντάξει, θα μου πείτε, οι αγρότες είναι κάθε μέρα
εκεί και πολιτική δεν ασκείται. Κουραστήκαμε, το έλεγα στην κυρία Μενδώνη που έκανε αυτοψία στο Λιοπύρι που την είχαμε την Παρασκευή στη Σκιάθο, το προηγούμενο από εσά Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Το προτιμούμε αυτό, να βλέπουμε τους ανθρώπους που διοικούν οργανισμούς, που διοικούν υπουργεία, όχι να μαζεύονται σε μια κλιματιζόμενη αίθουσα και ανοίγουν τους χάρτες και λένε «Α, εδώ είναι ένα ελαιοπερίβολο που έπαθε αυτό και εκεί έχει βερίκοκα ή...» Δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν στρατηγία από τα γραφεία. Είναι στα παιδιά των ανθρώπων. Έτσι, ακριβώς. Και πρέπει να σας πω ότι είχε προηγηθεί από εμένα ο κύριος Αντιπρόεδρος του ΟΡΓΑ, ο κύριος Λούκας, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά στην Καρδίτσα και μου είχε μεταφέρει πώς ακριβώς ήταν τα πράγματα. Αλλά σας το λέω εξομολογούμενος, με κάθε ειλικρίνεια. Εγώ σχημάτισα την ανάγλυφη εικόνα για τον εαυτό μου, δεν λέω για κάτι παραπάνω. Όντας κοντά στους ανθρώπους και κατά τις συνθήκες στις οποίες βρεθήκαμε στα χτήματα. Πάντως να ξέρετε ότι προχωράει το εκτιμητικό έργο. Έχουμε εξαντλήσει τον κατάλογο των διαθεσίμων εκτάκτων που είχαμε από το ΑΣΕ. Είμαστε σε ετοιμότητα και με συνδρομή του Υπουργού του κ. Σκυλακάκη με διαθέσιμα άλλα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τον ΕΡΓΑ για τα διοικητικά έξοδα και τις λειτουργικές ανάγκες, διότι ο μεγάλος αριθμός εκτάκτων απαιτεί και μεγάλο αριθμό ενοικιαζομένων αυτοκινήτων. Και σε όλες τις επαρχιακές πόλεις δεν υπάρχουν τόσα διαθέσιμα αυτοκίνητα. Πρέπει να στρέψουμε να εξασφαλίσουμε και από τους γύρω νομούς. Είναι μερικές φορές μοιάζει κάπως με μια μεγάλη εκστρατεία αυτό το οποίο γίνεται και βέβαια με τον κόπο ο οποίος απαιτείται καθημερινά από τους γεωπόνους εκτιμητές του οργανισμού για να επιτύχουν υψηλότερους στόχους. Γι' αυτό και ακριβώς είπαμε ότι με διατάξεις οι οποίες θα ψηφιστούν σύντομα στην Βουλή διπλασιάζουμε και τα εκτιμητικά τέλη τα οποία αναλογούν σε κάθε γεωπόνο εκτιμητή και στους ανταποκριτές του ΕΡΓΑ εξίσου τα διπλασιάζουμε, ενώ στο υποκατάστημα στο δικό σας στη Θεσσαλία τα τριπλασιάζουμε, διότι ήδη βαρύνονται με ένα ποσό το οποίο εισέπραξαν για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων του Ιαννού. Υπερορίες, Σαββατοκύριακα, αυτοκίνητα είναι όλα στη διάθεσή τους. Κύριε Υπουργέ, η κλιματική αλλαγή είναι ολοφάνερο πια. Διάβαζα για τα 47 που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς και έχουν άλλο κλίμα στην Ανατολική και άλλο στη Δυτική Ακτή και πάει λέγοντας. Όλα αυτά που διακινούνται πολύ γρήγορα με την ταχύτητα της πληροφορίας φτάνουν από όλες τις πλευρές. Και επηρεαζόμαστε όλοι, ακόμη και ο αστικός πληθυσμός, πόσο μάλλον οι αγροτικές καλλιέργειες. Είναι μια συζήτηση που δεν μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο, θα γίνει σε ευρωπαϊκό. Να μην χρειάζεται δηλαδή κάθε φορά να παλεύει η ελληνική κυβέρνηση για να μην φάει πρόστιμο. Η ιταλική, η ισπανική, δεν έχει σημασία ποια θα είναι. Να μπορεί να έχει την ευελιξία αυτή όσο μπορεί να κλείσει τις πληγές που αφήνει ένα ακραίο φαινόμενο. Οι περιστάσεις είναι περισσότερο όριμες από ποτέ. Όχι μόνο για να ξεκινήσει. Αλλά η συζήτηση αυτή να καταλήξει σε συμπεράσματα. Διάβασα μία δήλωση του κυρίου Ζερεφού η οποία με προβλημάτισε και λέει όταν τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνουν συνήθι τότε δεν θα υπάρχει ο δρόμος για την επιστροφή. Άρα η Ευρώπη δεν μπορεί να διαφορεί. Δεν μπορεί να μην αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Να μην κατανοεί ότι αν σήμερα μιλάμε για πάνω από 0,5 δις ζημίες στην Ελλάδα. Για 3 δις ζημίες, όπως ενημέρωσε ο Γάλλος Υπουργός Γεωργίας, τον Έλληνα, τον κύριο Λιβανό, 3 δις. 2 δις αναφέρει ο Ιταλός Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα η Μεσόγειος, ο Νότος, φλέγεται. Η Ευρώπη δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια της αυτό. Τα ζητήματα της άρδευσης, η έλλειψη υδατίνων πόρων, η περίοδο ξηρασίας, κατά συνέπεια, κατά ακολουθία η ακαρπία, οι μύκητες οι οποίοι αναπτύσσονται ως ασθένειες που πλήττουν τις παραγωγές. Δεν ξέρω πόσο είμαστε σε θέση, σε ορατό χρόνο, να ανατρέψουμε τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής, αλλά σε ορατό χρόνο και σύντομα μάλιστα πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες που θα ανακουφίσουν όσους πλήττονται. Και η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία πλήττεται από την κλιματική αλλαγή, η οποία δεν είναι διαφαινόμενη πλέον, είναι παρούσα κλιματική αλλαγή. Μάλιστα.
Δεν θα επιμείνω στο να πάρουμε ημερομηνία. Καταλαβαίνουμε όμως ότι σε αυτόν τον αγώνα δρόμου που κάνετε, που μακάρι να ήταν κατοστάρι, αλλά προκύπτει μαραθώνιος, μέσα στο καλοκαίρι, με αυτόν τον ευρύ ορίζοντα που έχει το καλοκαίρι στην Ελλάδα, θα έχουμε τουλάχιστον, όπως λέτε, τα πρώτα χρήματα. Γιατί και αυτό δεν μπορεί να είναι ένα ποσό που θα έρθει. Έχει ανακοινώσει ο κύριος Υπουργός ότι η πρώτη πληρωμή θα αφορά το 40% της αξίας των αποζημιώσεων. Και έχει προσδιορίσει ότι αυτό θα γίνει περί το τέλος Ιουλίου. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, 5-10 μέρες πριν ή μετά, εκεί θα είμαστε. Σε αυτή τη χρονική περίοδο. Και αυτό που αναλαμβάνουμε ως δέσμευση από τον ΕΡΓΑ είναι εντός του φθινοπόρου να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του εκτιμητικού έργου. Και αυτό το λέω στην εκπομπή σας και κρατήστε το. Εάν επιτύχουμε αυτό το δεύτερο στόχο, που θεωρώ ότι είναι εφικτός, εντός του φθινοπόρου να έχουμε καταλήξει σε όλα τα χωρίσματα, δεσμεύομαι ότι εντός του Δεκεμβρίου θα έχει εξοφληθεί ο πακετός. Και έχει μείνει, επειδή ξεφύγαμε λίγο, και άλλη μια ερώτηση που μου κάνατε, αλλά είπατε καλά με το παγετό. Τι γίνεται με το χαλάζι? Λοιπόν, με το χαλάζι το χρονοδιάγραμμα εκ των πραγμάτων είναι λίγο πιο πίσω. Πρώτον, διότι εντάσσονται τυπικά στη διαδικασία του κανονισμού οι ζημίες αυτές και πρέπει πρώτα να πληρωθεί η ειδική ασφαλιστική εισφορά που, όπως ξέρετε, γίνεται Οκτώβριο και Νοέμβριο. Αλλά και στην περίπτωση αυτή, καλώς εχόντων των πραγμάτων, πάλι γρηγορότερα, με τη φράση που έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή σας και απεδείχθηκε αληθής, θα δικαιώσουμε τις προσδοκίες των αγροτών σε χρόνο πολύ γρηγορότερα από ό,τι και εκείνοι ελπίζουν. Θα το παλέψουμε μια κουβέντα και εκεί. Παρότι έπρεπε να έχω πάει εδώ και δύο λεπτά στις διαφημίσεις, κάτι τελευταίο. Δαπάνη θα σας εξασφαλιστεί, κύριε Υπουργέ, για να έχουμε, να πούμε ότι εξαντλήσαμε και τον εξοπλισμό με εκείνα τα μέσα που θα μπορούσαν για τη χαλαζόπτωση, για παράδειγμα, να λειτουργήσουν ως μια προστατευτική ομπρέλα? Δεν μπορεί να συμβεί πάντα, αλλά ενίοτε συμβαίνει και αυτό. Είναι μια μεγάλη συζήτηση για το πρόγραμμα χαλαζικής προστασίας, διότι είναι δύο κατηγορίες, είναι τα ενεργητικά και τα παθητικά μέσα. Μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή στην εκπομπή. Αυτό το οποίο θέλω να παρακαλέσω είναι ότι είναι διαθέσιμα και ανοιχτή η πρόσκληση 15 εκατομμύρια ευρώ με 85% επιδότηση για κάθε παραγωγό και 100% για κάθε ομάδα αγροτών ή συνεταιρισμό για την εγκατάσταση δικτύων και ανεμομικτών. Μπράβο. Όλα τα άλλα περί του προγράμματος, σε μια άλλη ευκαιρία που υπάρχει από το στούντιο, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Ωραία. Αυτό που πρέπει να σας πω ότι είναι κρίμα να επιστρέφονται χρήματα στην Ευρώπη χωρίς να έχουν αξιοποιηθεί. Από το προηγούμενο πρόγραμμα, από τα 15 εκατομμύρια, δεσμεύτηκαν μόνο 6,5. Μάλιστα. Και γρήγορο ερώτημα από φίλο μας στη Λάρισα. Λέει, είναι να πάρω 5 χιλιάρικα, χρωστάω 4. Μπορώ να τα συμψηφίσω ή είναι μια διαδικασία που θα την κάνει μόνος του? Όχι, να τα σηκώσω και δεν μπορεί. Διότι αυτό θα αναιρούσε την βασική αρχή λειτουργίας ενός ασφαλιστικού οργανισμού. Μάλιστα. Είναι σαν να λέμε ότι εγώ δεν έχω ασφαλίσει το αυτοκίνητό μου, αλλά εάν πάθω ένα τύχημα θα πάω σε μια ασφαλιστική εταιρεία και θα λέω πλήρωσέ μου τη ζημιά και εγώ θα σου δώσω ό,τι έπρεπε. Μάλιστα. Για να έχω ασφαλιστεί. Ωραία. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή αυτό. Ναι, ναι, είναι πολύ παραστατικό και το παράδειγμα, ναι, σας. Ευχαριστούμε. Είστε το επανειδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πούμε, αφού σας έχουν αποτυπωθεί και ωραίες εικόνες αυτές τις επισκέψεις, ωραία τα δικά σας μέρη στην Πελοπόννησο. Είστε καλοδεχούμενος και το ξέρετε. Γιατί έχουμε καλούς τόπους, ιστορικούς, ένδοξους. Να είστε καλά, από κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε θερμά. Από το Μοριά ξεκίνησε η απελευθέρωση του Γέννη. Αλλά χωρίς Θεσσαλία και Μακεδονία δεν νοείται Ελλάδα. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Είστε επανειδή.